και στον Αντώνη Ατζολέτο στην Κουμουντούρου. Έγινε τηλεφώνημα, Αντώνη. Έγινε τηλεφώνημα από τον κύριο Τσίπρα στον κύριο Μητσοτάκη, όπως επιβάλλει ο πολιτικός πολιτισμού, και τον συνεχάρει βεβαίως για την νίκη του σήμερα, μια πολύ τυπική κουβέντα. Από εκεί και πέρα, Ασία, προσπαθούμε και εμείς εδώ να αποκρυσταλώσουμε τι ακριβώς θα συμβεί και ποια θα είναι μας, οι διαδικασίες από εδώ και πέρα. Τι έχετε μαζέψει από το ρεπορτάζ, γιατί νομίζω περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις έχουμε μετά την τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό προσπαθούμε να λύσουμε. Καταρχάς πηγαίνουμε με το καινούριο καταστατικό, έτσι. Το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει. Δηλαδή, ο Πρόεδρος βγαίνει από τη βάση, από τα 170.000 μέλη, όπως και η νέα Κεντρική Επιτροπή. Και ο κύριος Τσίπρας έθεσε και τον εαυτό του στην κρίση των μελών, αλλά και όλα τα μέλη. Άρα, λοιπόν, όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο κορυφαίος στέλεχος, όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας θέλει να τα τρέξει άμεσα, με ορίζοντα ακόμα και πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, έτσι ώστε αυτό που περιέγραψε, ότι πρέπει γρήγορα να ανανεωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην τραβήξει σε βάθος χρόνου. Άρα αυτό να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ό,τι ξεκαθάρισμα είναι να γίνει μέχρι τις δημοτικές εκλογές, με ορίζοντα, όπως είπε, αναγέννησης, ανανέωσης, ανάταξης, δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη που χρησιμοποίησε, τις ευρωεκλογές. Ναι, θα είναι το κομβικό σημείο όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να επανέλθει σε τροχιά εξουσίας. Τότε θα πρέπει να έχει ανανεωθεί το δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό βεβαίως, Ασία, δεν σημαίνει ότι μέσα στην εβδομάδα που θα έχουμε συσκέψεις δεν θα υπάρχουν και άλλες εισηγήσεις. Μένει να το δούμε αυτό. Και κυρίως βεβαίως θα ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τα αίτια της ΣΥΤΑΣ. Πώς φτάσαμε ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει 15 μονάδες σε σχέση με το 2019. Λοιπόν, Αντώνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε και σε σένα καλή ξεκούραση, γιατί και για σένα ήταν πολύ δύσκολη και η σημερινή μέρα, όλη αυτή η περίοδος, για όλους τους συναδέλφους. Για πάμε να δούμε Χρήστο και Γιάννη που κατέληξαν τελικά.